Λοιπόν, τελευταία συνέντευξη πριν ξεκινήσουμε επιτέλους τα play-off. Καλό μήνα. Να πούμε, ναι, καλό μήνα σε όλους. Ήρθε η άνοιξη. Επιτέλους. Ναι, Αντώνη, για σένα αυτή είναι η εποχή σου. Πανηγυρίζει εδώ, παιδιά, δεν ξέρετε, δεν το βλέπετε, κάνει μπουνίτσες, κάνει τέτοια. Λοιπόν, τον τελευταίο 1,5 μήνα ασχοληθήκαμε κυρίως να γνωρίσουμε πράγματα πέρα από τα αγωνιστικά στη διοργάνωση. Φωνάξαμε τους διοργανωτές, φωνάξαμε τους διαιτητές, φωνάξαμε τους υπεύθυνους του μπασκετάκι αμένα μας που είναι δύο λόγια. Και αυτή την ενότητα λοιπόν θα την κλείσουμε πάρα πολύ όμορφα και γλυκά με δύο ανθρώπους της διοργάνωσης, οι οποίοι φροντίζουν για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τη λειτουργία αυτού που αγαπάμε όλοι τόσο πολύ. Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο Παναγιώτης Αντωνάκης, ο οποίος είναι ο γνωστός σε όλους Τάκης, φωτογράφος, το κεντρικό κομμάτι του Digital Department της διοργάνωσης, με τα βίντεο, τα top 10, όλα αυτά που βλέπετε, τέλος πάντων, είναι δικό του δημιούργημα. Και ο άλλος. Και ο άλλος είναι ο Μάριος Μαυράκης, που είναι... Πώς μου είπες να σε πω, πώς είπες να σε προλογίσω, για πες. Μπασκετάκι Arena Officer. Και statistics και ναι. Τέλος πάντων, είναι φύλακας, είναι στατιστικολόγος, είναι παίκτης, είναι γενικότερα ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια αυτής της διοργάνωσης. Μηχανής. Ναι. Είναι machine. Είσαι πλέια. Τι θα πει αυτό, είσαι player. όχι. Δεν είμαι player. Λοιπόν, θα κάνουμε μερικές ερωτησούλες ένα λάξ. Μία στον έναν, μία στον άλλον. Να πούμε ότι τα παιδιά, ο Τάκης παλαιότερα είχε και την ειδικότητα του παίκτη. Παλιά έτσι, τώρα, τα παλιά χρόνια. Έτσι, θα πούμε και γι' αυτά. Τι πας και θυμάσαι. Ο Μαυράκης το κάνει τώρα, έχει τη διπλή την ιδιότητα, οπότε θα πάμε να κάνουμε μια μίξη. Θέλεις να ξεκινήσεις? Να ξεκινήσω. Άντε, ξεκινήσω. Όντως. Ναι. Λοιπόν. Αν ξαναπείς όντως ναι. Όμως στη συνέντευξη, θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν. Πρώτη ερώτηση. Ξεκινάω. Τιριριριν. Θα πάω... Όχι, δεν θα πάω στο Μαυράκι. Όπου θες πήγαινε. Στον Τάκη. Ωραία. Πάμε ιεραρχικά να ξεκινήσουμε. Ναι. Σαν παλαιότερος. Ηλικιακά. Λοιπόν, Τάκη. Σαν παλαιότερος. Είμαστε σεβαστικοί εδώ στην εκπομπή. Θα θέλαμε να μας πεις τι έχει αλλάξει αγωνιστικά στην διοργάνωση από τότε που αγωνιζόσουν εσύ μέχρι και σήμερα. Ποια είναι η πιο εμφανή διαφορά? Το επίπεδο. Σαφώς είναι διαφορετικό το επίπεδο. Είναι πιο ανεβασμένο, ειδικά στη Elite Master. Είναι καμία σχέση με τότε. Το λες βουρκωμένο, Στάκι, οριακά. Όχι, άλλος κι εγώ τώρα, να πάμε. Ωραία. Φιδωλός ο Τάκης. Εντάξει, γενικότερα να ξέρετε δεν πολύ μιλάει. Τιμή μας έχει κάνει που έχει έρθει εδώ σήμερα. Θα προχωρήσουμε, θα λυθεί. Ναι, έρχονταν ο αδελφός μου δηλαδή. Τίποτα, ρε, θα κοιταζόμαστε. Εμένα με έπεισε πάντως. Με έπεισε, ρε. Ποια είναι η κατηγορία στην οποία βλέπεις πιο μεγάλη διαφορά? Στην Elite. Κοίτα, εγώ σταμάτησα ουσιαστικά να παίζω στο μπασκετάκι το πρώτο χρόνο της Elite. Δηλαδή έπαιξα και το 10. Ψέματα, το δεύτερο. 16-17. Ή 17-18. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. 17-18. Προχωράω. Εκεί πέρα ήταν όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί, πότε άρχισε η Elite να διαμορφώνεται. Οπότε και αφού μετά το 18 έφυγα και κατέβηκα Πάτρα και γύρισα, δεν είχε καμία σχέση η Elite έτσι όπως ήταν. Δηλαδή έχουν προσθεθεί παίχτες που παίζανε παλιά Α1, έχουν προσθεθεί παίχτες που έχουν στην πλάτη αρκετά χρόνια. Ναι, και τότε υπήρχαν, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή για μένα αυτή τη στιγμή άνετα η πεντάδα της Elite μπορεί να σταθεί σε μια αλφαέσκα. Να τονίσω εγώ εδώ πέρα ότι όταν έπαιζε ο Τάκης ήτανε, οι κατηγορίες οι βασικές ήταν δύο. Και μετά δημιουργήθηκε η Elite, δηλαδή υπήρχε η Development, η Master και μετέπειτα δημιουργήθηκε η Elite, δηλαδή δεν έχει προλάβει Evolution, D2. Νομίζω ήταν D1, D2 και Master. Ναι, κάπως έτσι. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήταν η Master Development σίγουρα, και μετά έρθει Elite. Σίγουρα έπαιξα ένα χρόνο Elite. Τον πρώτο χρόνο της Elite. Οκ. Εντάξει, δεν τα πολύ θυμάμαι. Ό,τι έχει γίνει πριν την κορώνα, λες, και δεν έχει γίνει στο κεφάλι μου πλέον. Ναι, τίποτα. Okay. Όλα καλά.
Λοιπόν, Κυραλέκο, πώς είναι να βρίσκεσαι στη διοργάνωση με διπλή ιδιότητα, δηλαδή του παίκτη και του μπασκετάκι team? Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό δεν μπορώ να το πω, γιατί μας ακούνε και μπορεί να μας ακούνε και παιδιά, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και από χρόνο, δεν είναι εύκολο από πίεση, γιατί την χάνει να την τρέχω την ομάδα, να ασχολούμαι λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Έχουν τύχει πολλές φορές να έχω πάει την ίδια μέρα σε τρία γήπεδα για να παίξω με την ομάδα. Εντάξει, έχω υπομονή ακόμα, θα φανεί. Είναι πιο δύσκολο να εκφραστείς, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει κάποια λάθος διαιτητική απόφαση, να γίνει κάποιο λάθος στο χρόνο. Δηλαδή, λόγω της θέσης σου θα σκεφτείς διπλή φορά πρέπει να πεις κάτι, ή αυτή η οικειότητα σου δίνει το ελεύθερο να τα πεις όπως είναι? Στο διαιτητή, ας πούμε. Κοίτα, λάθη γίνονται. Okay. Μετά από τόσα χρόνια στο μπασκετάκι και τυχαίνει να συνεργαζόμαστε κιόλας με διαιτητές, με τα παιδιά που θα είναι στο μάτς αυτό, δεν θα ασχοληθώ. Δηλαδή, ό,τι γίνει. Και οι παίκτες μου τους το έχω περάσει. Δεν ξέρω πόσο τις εκατό, πόσο το τηρούνε, αλλά τους το έχω περάσει. Και δεν θα ασχοληθώ. Δηλαδή, είμαστε τόσα χρόνια. Δηλαδή, παίζουμε, δουλεύω. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλωθώ σε αυτά. Έχει υπάρξει στιγμή που σε έχουν φτάσει, δηλαδή, λίγο πριν το κάνεις? Δηλαδή, να έχει ξεχάσει πλέον ότι είσαι στο μπασκετάκι, να σε βγάλει εκτός ορίων ένα σφαίρικο, ας πούμε? Καταρχάς δεν έχω βγει ποτέ εκτός ορίων. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχεις αλλά χαμηλή πίεση γι' αυτό. Έχω χαμηλή πίεση γιατί έχω ζάχαρο. αλλά υπάρχει μια φορά έτσι που μου έρχεται που είπα τι λες ρε, αυτό μέχρι εκεί. Αλλά μετά το κόβω μόνο. Έκανε σταματά δηλαδή. Ναι, δηλαδή αυτό για μένα είναι το top ξέσπασμα που έχω κάνει. Οι συμπαίκτες σου έχουν προσάψει ότι λόγω της διοργάνωσης... Συνέχεια. Ότι μίλα ρε φίλε, πες κάτι. Συνέχεια αυτό και συνέχεια και όταν παίζουμε με αντίπαλη μια συγκεκριμένη ομάδα που περιέχονται κάποιοι της διοργάνωσης, ότι υπάρχει κάποια ευνόηση και τέτοια, αλλά μετά σβήνει, εντάξει, είναι στο παιχνίδι γίνεται αυτό. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι κάτι παραπάνω. Εντάξει. Τάκη, ποια είναι η σημαντικότητα των social και με ποιο κριτήριο επιλέγετε το περιεχόμενο? Η σημαντικότητα των social media. Ναι. Νομίζω εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Δηλαδή τα social αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα μας προς τα έξω. Αν ανεβάσεις κάτι κακό, αυτόματα αποκτάς κακή εικόνα. Οπότε πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός στο τι ανεβάζεις και το τι φαίνεται. Αυτό είναι βασικά η σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα... Το κριτήριο. Το να ανεβάσεις κάτι το οποίο πιστεύεις ότι θα είναι αρεστό στον κόσμο και θα ικανοποιήσει τα πρόσωπα που περιέχει. Δηλαδή μια φωτογραφία, ένα βίντεο ενός παίκτη. Κάτι που θα κάνει τους παίκτες να αισθανθούν καλά, όμορφα και θα το γουστάρουν αυτό το πράγμα. Αυτό πιστεύω. Από εκεί και πέρα ο καθένας βλέπει τα social διαφορετικά. Είναι άνθρωποι που δίνουν σημασία, είναι και άνθρωποι που δεν δίνουν σημασία. Εντάξει, φαντάζομαι αυτό παίζει ρόλο λίγο και η ηλικία. Δηλαδή όσο... Όχι, δεν, μην το... Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που είναι 20-22 χρονών που δεν δίνουν τόσο βάση. Και υπάρχουν άτομα που είναι 45-50 και δίνουν βάση. Θα σου πούνε γιατί έβαλες αυτή τη φωτογραφία, γιατί φαίνομαι έτσι. Ο πιτσιρικάς δεν θα τον νιάξει τόσο. Okay. Δηλαδή μου έχει τύχει που έχει έρθει και μου έχει πει ρε εσύ με έβγαλες φωτογραφία και ήμουν λίγο σε περίεργο, μην με ξαναβγάλεις έτσι. Γιατί κλικερία μου οι ανασφάλειες βγαίνουν μετά. Δεν βγαίνουν όταν είναι σήμερα. Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι θέμα ανασφάλειας. Και εγώ όταν με βγάζουν μια φωτογραφία θέλω να είμαι όμορφη. Δεν θέλω να είμαι σαν. Ναι, αλλά ο εικοσάρης δεν έχει ανάγκη από τέτοια πράγματα. Καταρχάς να πενέσουμε τον άνθρωπο ότι βγάζει εξαιρετικές φωτογραφίες. Εννοείται. Θα ευλογήσουμε τα γένια μας. Ναι. Λοιπόν, για πες μας λίγο εσύ τώρα που έχεις τα στατιστικά, ναι, εσύ Μαρία Μαυράκη. Ναι. Κάνεις scouting. Δηλαδή είναι ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για σένα να σχωρήσει τα άδυτα των αντιπάλων. Βλέπεις αριθμούς, λέγε. Όχι. Ξεκάθαρα δεν τι βλέπω. Τι βλέπεις βίντεο? Τίποτα δεν βλέπω. Ό,τι πετυχαίνω... Το καταλάβαμε με τους κακιστές αυτό. Ό,τι πετύχω στο γήπεδο. Δεν βλέπω βίντεο, δεν βλέπω τίποτα. Αν κάποιος τώρα, ας πούμε, κάνω μία. Που δεν κάνω. Σπάνια θα κάνω του ομίλου, της κατηγορίας κάνω. Σπάνια θα κάτσω να ασχοληθώ. Μόνο άμα κάνει κάποιος μπαμ και πω ξέρω εγώ.
ο Τάκης έβαλε 25 πόντους, έχει αυτό, αυτό και αυτό. Σίγουρα, μετά από τόσα χρόνια, ξέρω ότι αυτή η ομάδα συγκεκριμένη έχει αυτούς τους δύο πρέπει να προσέξεις, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, ανανεώνονται τα ρόστερ. Δηλαδή δεν είναι πάντα ίδιοι και οι ίδιοι, πάντα θα υπάρχουν προσταφαιρέσεις. Δεν γίνεται να μας λες ότι δεν προσέχεις τα στατιστικά τώρα, μας κοροϊδεύεις και εμάς και αυτούς που μας ακούνε. Εντάξει. Δηλαδή τώρα τι θέλεις. Θέλεις να σου κάνω επίθεση κανονική. Κοίτα, υπάρχει μια ομαδική που στέλνουμε τα στατιστικά που όταν είναι κάποια ομάδα που με ενδιαφέρει μπορώ να πατήσω πάνω. Αλλά μέχρι εκεί. Τάκι μου, πόσο άλλαξε η ένταξη της φωτογραφίας στην καθημερινότητα της διοργάνωσης? Πολύ. Δεν ξέρω πώς να το πω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά θα το πω με... Και ας μην το πάρουν όσοι το ακούνε περίεργα. Κόσμια. Περίγραψε. Ψιλοψωνίστηκα. Με την καλή έννοια ψωνίστηκα. Δηλαδή, το γουστάρουν αυτό. Δηλαδή, γουστάρουν να φαίνονται, γουστάρουν όλο αυτό που κάνουμε. Άλλωστε, νομίζω και από την αρχή της διοργάνωσης ήταν να περάσουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία του επαγγελματικού αθλητισμού, να το περάσουμε σε ερασιτέχνες. Οπότε η ένταξη της φωτογραφίας, ακόμα και των βίντεο και όλο αυτό, τους κάνει να νιώθουν λίγο περισσότερο επαγγελματίες. Οπότε εκεί πέρα, αν ο άλλος είναι λίγο, πώς να σου το πω, τα έχει καλά με τον εαυτό του και ξεκινήσει και βλέπει και τις φωτογραφίες, αμέσως παίρνει παραπάνω. Το λέω πάντα με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια του ψωνίσματος, έτσι. Μα όλοι θα θέλαμε να ακριβώς είμαστε σε αυτό. Ένα χώρο και να μας φωτογραφίζουν και να βλέπουμε τις καλές στιγμές εκείνη τη στιγμή του εαυτού μας. Δηλαδή παίζω μπάσκετ και μπορεί να έχω κάνει ένα γαμάτο lay-up. Γιατί να με το έχω σε μια στιγμή, αυτό να ακριβώς το βλέπω, να το δείχνω και στη γυναίκα μου, στην κοπέλα μου, στα παιδιά μου, δεν ξέρω εγώ πού. Ειδικά το πέρσι που το ξεκινήσαμε αυτό, είχα παρατηρήσει το εξής, ότι όταν ήμουν από τη μία πλευρά του γηπέδου και ερχόντουσαν, κάνανε επίθεση στην άλλη, όταν γυρνάγανε στην άμυνα, ήταν κάποιοι παίχτες που με κεντράρανε και με κοιτάγανε και ερχόντουσαν τρέχοντας κεντραρισμένοι πάνω μου. Και λέω εντάξει, θέλει φωτογραφία. Τους έκανε στο χατήρι. Ναι, τι να κάνεις. Εννοείται. Πρέπει. Λοιπόν, Μάριε, αν έπρεπε να επιλέξεις μια άλλη ομάδα για να παίξεις, ποια θα ήταν αυτή και γιατί? Δεν υπάρχει Μπερ Τίμ θεωρητικά, έτσι, να μην σε βάλω σε αυτό, σταματάει για το χύψη λόγο και πρέπει να επιλέξεις. Ποια θα ήταν αυτή? Όπου τα πάω καλά με πολλές ομάδες τώρα. Νομίζω ότι λόγω και προσωπικών σχέσεων και γνωριμίας έχουμε παίξει 750.000 φορές ή 535.000 φορές, όπως θες πες το, αντίπαλοι. Θα ήθελα να πάω στην Intercity. Θα ήθελα, ναι, χαμηλή κατηγορία, δεν θέλω τώρα εγώ ψηλά και άγχος και τέτοια. Εντάξει, ο καθένας όπου μπορεί. Ναι. Καλά, μπορώ και D4 μπορώ, δεν είναι αυτό θα το θέμα. Θα φτιάξουμε άμα θέλεις. Αλλά, ναι, γιατί Intercity, γιατί Intercity. Γιατί εντάξει, είναι εκεί μια παλιά παρέα. Έχει δει καμιά καινή θέση? Όχι, δεν μπορώ. Καλά, ότι. Τι δεν έχουν διάρρη? Έχουν διάρρη πλέον. Αλλά υπάρχει εκεί μια τρέλα που δεν μπορώ να την κατανοήσω και θα ήθελα να έτσι να γίνει χαμό. Αν σκεφτείς ότι του περισσότερου από αυτού πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο, οπότε καταλαβαίνει τι. Ναι. Βγήκε και η είδηση. Εγώ δεν το ξέρω. Από Μπαλαφούτη, Νικολάου, το ακούω. Το Σταματόπουλο, πήρανε το Γιάννη τον Μπόζα. Τώρα έχουμε μια. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ειδικά με Σταματόπουλο, ήμασταν συμπαίκτες στην ομάδα του σχολείου. Τι ωραία. Καλό Σταματόπουλο. Καλό Σταματόπουλο. Και βγάλανε και ωραίες εμφανίσεις τώρα που είναι και το χρώμα μου μαύρο κίτρινο. Έτσι, να τα πούμε. Έτσι. Οπότε, Γιώργο Μπαλαφούτη, αν κάποια στιγμή αυτό μείνει άστεγο από ομάδα, να τον περιμαζέψει γιατί είναι κρίμα ο καψερό. Λοιπόν, Αντώνη, ο λόγος σου. Το είπε λίγο πριν ο Τάκης, να μας το κάνει λίγο πιο αναλυτικά τώρα. Ναι. Αν σου στείλουν προσωπικά μηνύματα, να σε ρωτήσουν αρχικά πότε θα είσαι στον αγώνα τους, αν έχει πει γι' αυτό. Ναι. Και αν έχω άλλες φωτογραφίες εκτός από αυτές που ανέβασα. Δεν φαντάζεσαι, ειδικά πέρσι έβλεπα παίκτες που δεν τους ήξερα προσωπικά. Και ξαφνικά έβλεπα ένα inbox. Καλησπέρα. Βγάλατε κάτι φωτογραφίες. Γιατί μήπως έχετε κι άλλες. Δεν είναι ωραία αυτή η αλληλεπίδραση όμως. Δηλαδή φαίνεται ότι. Όχι. Αυτό. Υπάρχει ανταπόδοση στη δουλειά που κάνεις. Όχι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
Και το άλλο που είπες και... Περίμενα ότι θα υπήρχε ανταπόκριση, αλλά δεν περίμενα σε τέτοιο μέγεθος. Δηλαδή, απίστευτο. Μου έχει στείλει και γυναίκα παίχτη. Τι καλά, είδαμε. Είδα ότι ήμουν στο γήπεδο και είδα ότι τράβαγε φωτογραφίες. Μήπως έχεις και άλλες του τάδε. Και έχω μείνει, σέκος, ξέρεις. Ωραίο, ωραίο, ωραία είναι αυτά. Το είπες λίγο πριν και αν έχει να κάνει με το. Δεν ήμουν ωραίος εκεί. Ή φοβερή φωτογραφία. Ή βγάζει με την ώρα που κάνω το τρίποντο, ρε φίλε. Ή βγάζει με την ώρα που παίζω άμυνα. Μη με βγάζεις στο πλάι γιατί φαίνομαι χοντρός. Ναι. τέτοια πες μας, ναι, τέτοια. Ξέρω, αν μπορείς, μην μου τραβάς αν φας, γιατί φαίνομαι λίγο κάπως. Ή να με παίρνεις από εκείνη την πλευρά. Να κρύβεις την καράφλα μου, ας πούμε. Αυτό. Τέτοια πράγματα. Αν μπορείς στο φώτο σου να μου αφαιρέσεις μερικά κιλά. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Τώρα κανονικά. Αυτή τώρα. Όχι, πρόσεξε. Θα πρέπει να βγουν σέντρα. Ειδικά το τελευταίο. Υπάρχουν κάποιοι που καταλαβαίνουν ότι το κάνουν για πλάκα. Αλλά υπάρχουν και μερικοί που το λένε σοβαρά. Όχι, εγώ μπορώ να τους καταλάβω γιατί έχει τύχει να μου βγάλει φωτογραφία ο Τάκης, να μην μου αρέσουν ένα-δυο σημεία και να του πω. Σε παρακαλώ, πείραξέ την λίγο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να ταυτιστώ με όλους αυτούς. Παιδιά, ναι, μαζί σας, κατανοώ 100% αυτό που λέτε. Συνεχίστε να το κάνετε. Έχετε κάθε δικαίωμα. Λοιπόν, καλύτερη πεντάδα, μαυράκι. Θέλω 5 από όλες τις κατηγορίες. Τους 5 από 1 έως το 5. Άσο. Playmaker, από όλες τις κατηγορίες. Ναι, 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 ό,τι θες. Μια πεντάδα δικιά σου. Άσος Πλαγιανάκος. Λεοντάριο. Νομίζω από ό,τι καλύτερο έχουμε σε οργάνωση αυτή τη στιγμή στο Μπασιτάκι, χωρίς να μειώσουμε τις υπόλοιπες, έτσι. Και δύο θέλουμε ένα σουτέρ εκτός εμένα. Σουτέρ. Θα έλεγα... Αναγκαστικά θα πας... θα έλεγα το Λαριτζάκι από draft που είναι καθαρά σουτέρ. Έχει βάλει, έχει χαρίσει εκεί στον Αντώνη κάτι εμφράγματα τον τελευταίο καιρό. Στο 3 Αβανίδης, ναι. Να πω σίγουρα παιχταράς. Παίζει όλες τις θέσεις νομίζω και δεν έχω κάνει πολλά παλιά κουρά για να έχω εικόνα. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει πεντάδα που να μην έχει τον Αβανίδη μέσα, Αντώνη. Ισχύει. Ναι. Ναι, και νομίζω και στα στατιστικά είναι από τους πρώτους. 4. Θα ήθελα να πω τον Μάνο τον Παπαδόπουλο της ομάδας μου. Θα τον πεις, Μαρή. Αλλά όχι. Άμα για σένα ο καλύτερος, δεν φίλε, πες το να. Όχι, 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 όχι. Βγάζουμε εκτός, εμάς βγάζουμε εκτός. Υπάρχουν 4 τώρα. Ναι, δεν μου έρχεται. Βάλε τον Παπαδόπουλο. Να βάλουμε Παπαδόπουλο. Ναι. Αφού μου αρέσει, θα βάλω Παπαδόπουλο. Το παιδί βλέπει 25 παιχνίδια την εβδομάδα και δεν μπορεί να βρει ένα τεσάρι. Δηλαδή για να γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να καταλάβετε γιατί γελιών μιλάμε. Απλά το λέω. Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή βλέπουμε τόσους παίκτες, ναι, δεν ξέρουμε τι να προεπιλέξουμε. Ναι. Πάμε και στο 5. Εδώ θα ξεπροσκεφτήσει μπροστά σε όλους. 5 Μερκεβίτσιους. Εντάξει. 5 Μερκεβίτσιους. Εντάξει. Μ' αρέσει και πολύ που τον έχω δει στα βίντεο που κάνει ο Tikes Inside Game. να κάνουμε λίγο πρόμο το σπίτι μας. Τον αυτό που έχει φέρει ο Στιφάδο, το ψηλό, ο Ζευκυλής λέγεται. Πολύ καλός είναι αυτός. Ωραία. Πόσος χρόνος δαπανείτε? Έχουμε πλέον καινούργιες ενότητες στο μπασκετάκι. Έχουμε το Magic Moment, Top 10. Εντάξει, το Top 10 υπήρχε, Player of the Month κτλ. Καταρχήν να μου πεις για τους χρόνους και εσένα ποιος αρέσει εσένα προσωπικά, έτσι μια... Και πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτό, έτσι. Είναι και ο Άκης. Ο αδερφός σου. Ο Άκης κυρίως έχει τα Top 10, τα Magic Moment και αυτά. Για μένα το πιο ωραίο είναι κάποια post που κάνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα με τους παίκτες, με κάποια γραφικά πάνω. Triple double, ας πούμε, double double και αυτά. Και αυτά, ή που βγάζαμε στην αρχή, τώρα έχω καιρό να, για αλήθεια να βγάλω, θα με κυνηγάει ο Γρηγόρης ο Βασίλης. Σαν μικρά ποστεράκια των παικτών. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που είναι λίγο πιο δημιουργικά. Ναι. Αυτά νομίζω. Δαπανείτε πολύ χρόνο πάνω σε αυτά. Είναι αρκετός.
και αν το συνδυάσει με το χρόνο που είμαι στο γήπεδο, βγαίνει αρκετό πάνω μέσα στην ημέρα. Τι αρέσει πιο πολύ από όλα αυτά, το πτένι, ναι. Τι αρέσει. Εξαρτάται, ρε εσύ. Εξαρτάται τι αυτό που σου είπα. Βάσει αριθμών ρωτάει, νομίζω, ο Αντώνης πιο πολύ. Δηλαδή... Βάσει αριθμών βγαίνουν περισσότερο, αρέσουν τα inside the game. Α, οκ. Okay. Αν το πάμε, αλλά τα inside the game είναι και τα περισσότερα που βγαίνουν. Okay. Οπότε πάει λίγο ανάλογα με τον αριθμό, τον boost, έτσι βγαίνουν και αυτά. Αυτό νομίζω. Και από εκεί και πέρα είναι αυτό που είπα πριν. Είναι οι φωτογραφίες που είναι λίγο πειραγμένες και αυτό που ο άλλος το βάζει. Δηλαδή έχω δει αρκετές φωτογραφίες και είναι profile photo, ξέρω εγώ, σε αρκετούς. Okay. Ποιος πιστεύεις θα πάρει πρωτάθλημα στην κάθε κατηγορία, Μάρια, και γιατί? Όλα τα δέσκε. Σε εσένα έχει βάλει όλα τα. Σε μένα μου βάζει φοβερή σκέψη σήμερα και δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να σε. Λίγο καφέδακι. Ποιο είναι το καφέδακι. Θέλω να σε ξυπνήσω. Τι δύο. Ναι. Ξεκινάμε από κάτω προ τα πάνω. Ναι, ναι. Πράγμα. Προμπορέιτορ. Ωραία. Τι δύο. Ναι. Αίτητη, πολύ καλή. Είναι από τι λίγε ομάδε που έχουν 3-4 ψηλού που είναι ψηλοί. Του έχω κάνει και αρκετά παιχνίδια. Να πω και development. Ναι. Development. Θα πενέσω ομάδα από τον όμιλό μου, γιατί πιστεύω ότι θα μαζευτεί σιγά σιγά. Αυτή είναι μια επιλογή μου, έτσι. Θα τα ρίξω στους Golden Boys, ότι θα μπορέσουν να κάνουν κάποιο back-to-back πρωτάθλημα. Και δεν έχουν μαζευτεί για αυτή τώρα. Έχουν πολλούς από πίσω που είναι κρυμμένοι ακόμα και παλεύουν να συμπληρώσουν συμμετοχές, γιατί έχουν προβλήματα τα παιδιά. Evolution τώρα. Ναι. Μου έρχονται 2-3 ομάδες στο μυαλό. Μία θα πεις. Μου είχε έρθει και μία που υποστηρίζει εκεί το παιδί με το καπέλο. Αγνώρισε αλλά... τον Αντώνη, θέλουμε τη δικιά σου. Μα ναι, δεν γίνεται. Δεν τον Αντώνη, αγνώρισε. Δεν ασχολείσαι με τον Αντώνη. Όταν βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο απέναντι και σε κοιτάει με τα μάτια έτσι, δεν μπορείς να μην ασχοληθείς. Για μένα Evolution, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα, είναι η Komodo. Komodo Dragon. Ταυτιζόμαστε εγώ και ο Μαυράκης. Έχουν πάει πολύ καλά, είναι πολύ ωραίοι, πολύ ωραίοι είναι. Master. Master, έχω κάνει και αρκετή Master. Δεν έχω κάνει αυτούς που πιστεύω ότι θα το πάρουν σχεδόν καθόλου φέτος, δηλαδή εννοώ του Sun City. Δεν τους έχω κάνει καθόλου όμως φέτος, δηλαδή κάτι κύπελα στην αρχή, κάτι τέτοια. Πιστεύω ότι αυτοί θα το πάρουν. Okay. Τώρα στην Elite. Τι προγνωστικό να κάνεις? Αυτό που πιστεύεις, χωρίς δημόσιες σχέσεις. Δεν υπάρχουν δημόσιες σχέσεις τώρα, είμαστε σοβαροί επαγγελματίες. Ναι, γι' αυτό το λέω και το τονίζω. Δεν έχω δει πολύ Elite φέτος για ευνοίους λόγους, γιατί είμαι πάνω στα βόρεια είμαι εγώ. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα παιχτεί ανάμεσα Space West και στη Φάδο. Και θα το πάρουν στη Φάδο. Okay. Στο 90, πήγες να κάνεις εκεί λίγο το... Πήγα να κάνω μια τρίπλα, ένα inside out πήγα να κάνω. Δεν τα κατάφερες όμως, δεν τα κατάφερες. Τάκη, σου λείπει η περίοδος που ήσουν παίχτης? Εννοείται. Ή προτιμάς αυτή την περίοδο, ειλικρινά? Γυρνάει και στον χρόνο πίσω να το ξανακάνεις, να ξαναπαίξεις? Ναι, εννοείται αυτό. Και ίσως αν δεν είχα το θέμα που έχω με το πόδι, ίσως έπαιζα ακόμα. Οπότε σε σταμάτησε τραυματισμός, δεν ήταν επιλογή καθαρά, ας πούμε? Όχι, θα ήθελα να παίξω. Δηλαδή, όταν πάω στο γήπεδο και φωτογραφίζω και βλέπω τους άλλους να παίζουν, ξέρεις, με πιάνει λίγο ένα κάτι. Θέλω κι εγώ πάλι να το ζήσω όλο αυτό ξανά. Okay. Είναι λίγο, ξέρεις, περίεργο όταν παίζεις ξαφνικά αναγκάζεσαι να σταματήσεις, να βλέπεις τους άλλους να παίζουν και εσύ να μην μπορείς να παίξεις. Ποια χρονιά είναι... σταμάτησε? Έλα, να του κάνουμε 18. Και του Τάκη μια αγωνιστή. Στην Πάτρα. Όταν έφυγα για Πάτρα, το 18. Σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις? Σε ποια ομάδα? Ναι, έτσι όπως έχεις δει όλες. Είτε γιατί σ' αρέσει η παρέα, είτε γιατί σ' αρέσει το σύστημα, είτε γιατί σ' αρέσει η κατηγορία. Κοίτα, αν επέλεγα να παίξω Elite, που δεν θα επέλεγα να παίξω Elite, θα παίζω με τα παλιά γκουρα. Οκ. Okay. Δηλαδή, θέλω τρελά να παίξω ως συμπαίκτης με τον Θοδόρη του Κασκάνη. Είναι μπουλό το παιδί, δεν είναι. Τώρα αν πήγαινα πιο κάτω, νομίζω με Intercity. Και εσύ. Συμπαίκτες. Τι γίνεται στην Intercity? Πραγματικά. Κοίτα, τα περισσότερα παιδιά τα ξέρει από το σχολείο. Είναι λιουπολίτες, οπότε γνωριζόμαστε χρόνια.
Οπότε θα πήγαινα σε μια ομάδα που γνωρίζω τα παιδιά και θα είχαμε μια σχέση. Εκεί πέρα που θα πήγαινα ποτέ είναι στην Μπερτίνη. Μπερτίνη με τίποτα. Να πω κάτι τώρα που μου δώσει την πάσα. Γιατί... Και ξέρω τι θα πει. Τότε εκεί πέρα στο Σέβενε κάνετε μια ήττα. Όχι, δεν θα πω ήττα. Να πω ότι έχουμε παίξει τελευταία του σεζόν, γιατί δεν θυμούμαι τι θα μάθω το 18. Έχουμε παίξει αντίπαλοι το 18 στο Seven League που είχαμε φτιάξει στην Ανθούσα. Πήραν και κούπα στο τέλο τα παιδιά. Εντάξει, έχει σηκώσει πάμε πολλέ κούπε στην διοργάνωση. Τρεις. Κύπελο, ένα πρωτάθλημα. Α, το κύπελο. Ναι, okay. Και μια okay, ναι, το κύπελο θα ξεχάσει. Σοβαρέψου. Σοβαρέψου. Λοιπόν, Μάριε, είναι η νίκη αυτός ο σκοπός? Δηλαδή, θα μπορούσες να ανεχτείς μια ανάρμοστη συμπεριφορά, γιατί βάζει, ξέρω εγώ, 15 πόντους και παίρνει 20 rebound. Να πεις ότι αυτός, ρε, θα μπορώ να πάρω πρωτάθλημα με αυτόν, αλλά ο τύπος δεν χαλάει μπορεί. Το κλίμα, ναι, μου χαλάει το κλίμα. Εντελώς. Δηλαδή τσακώνεται με όλους. Με εκθέτει. Πες μου πάνω σε αυτό. Όχι. Κανέναν. Όπως βλέπετε όλα τα χρόνια δεν βάζω άγνωστους στην ομάδα. Κρατάμε λίγο το ψηλό παρεάκι. Δηλαδή είμαστε οι στάνταρ, οι 5, είμαστε από το 17-18 μαζί. Δεν θα βάλω. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος, είναι πολύ εύκολο να φύγει κάποιος. Okay. Δεν θέλω να χαλάω το κλίμα, γιατί στο τέλος του παιχνιδιού είμαστε ανθρώποι, έτσι. Είμαστε παρέα, θα αυτό, εκείνο και αυτά. Παρεξηγήσεις σίγουρα θα υπάρξουν, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ. Δηλαδή με ρωτάνε και πολλά παιδιά, γιατί δεν κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, ή αν ανέβεις κατηγορία θα πρέπει να δυναμώσεις. Λέω όχι, εγώ αυτοί είμαστε, αυτοί θα πάμε. Δεν θέλω να μπλέκω πολύ τώρα προσωπικό της ιδέα. Θέλω να έχουμε όλοι, να είμαστε σε μια κοινή γραμμή. Να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, να μην παρεξηγείται άμα βρίσκω εγώ τον Αντώνη, ας πούμε, ο Αντώνης βρίσκει εμένα και να έχουμε αυτά που γίνονται σε κάποιες ομάδες. Δεν θες λοιπόν βεντέτες. Τίποτα, όχι. Και με οι τελευταίες μεταγραφές που έκανα έγιναν με πολύ προσοχή, χωρίς scouting, scouting συμπεριφοράς. Δεν τον είχες διώξει τον Παπαδόπουλο την τελευταία φορά και δεν τον ξαναπήρες. Όχι. Αυτό είναι ένα ψέμα. Είναι ένα ψέμα. Δεν ξέρω ποιος έχει βγάλει αυτό ράδιο αρβίλα. Γιατί θέλετε να κυτρινίσετε πάλι άλλο ένα podcast και κάνετε τις ερωτήσεις. Ο Μάνος είπε ότι θα κατέβαινε η θρηλυκή ομάδα που τη λένε όλοι, ενώ παίξε ένα μήνα, Κολιτσάνη. Αλλά τελικά δεν κατέβηκαν και είχαμε κλείσει το ρόστερ και μπήκε το Νοέμβρη, γιατί θέλαμε έναν σουτέρ να με βοηθάει λίγο στα σουτ. Να σε σώσει από την κατηγορία, από την πτώση εννοείς. Sorry λίγο η Λιγερία. Γελάει ο κόσμος όταν το λες αυτό. Ποιο? Ότι είσαι σουτέρ. Μα το λέω για να το πιστέψουν. Εσύ ή οι άλλοι? Οι άλλοι. Γιατί οι άλλοι ξέρουν. Εσύ άλλοι, δεν το ξέρουν. Το λέω και το πιστεύουν. Η Ιντερσίτη το πιστεύει ότι είμαι σουτέρ. Να την πάλι η Ιντερσίτη. Ποιο το πιστεύει? Το πιστεύει. Λοιπόν. Έλα, κόψτε το παρεάκι εκεί. Πάμε, Αντώνη. Λοιπόν, η πρώτη πόλη που επισκέφθηκε η διοργάνωση ήταν η Πάτρα και το μπασκετάκι Πάτρας, να πούμε, το έτρεξε ο άνθρωπος που είναι εδώ μαζί μας, ο Τάκης. Και θα θέλαμε, Τάκη μου, να μας πεις πώς ήταν όλη αυτή η εμπειρία. Τις δυσκολίες που συνάντησες ίσως. Τις ευκολίες. Γιατί ήταν ένα project το οποίο ήταν έτοιμο στην Αθήνα. Θα έπρεπε αυτό το project να πάει σε μια επαρχία, θεωρητικά. Είχε άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι εύκολο στην αρχή και πόσο μάλλον όταν πας σε μια πόλη που δεν σε ξέρουν. Δεν μιλάω προσωπικά, δεν με ξέρουν. Ναι. Δεν ξέρουν το προϊόν. Οπότε θα έπρεπε να τους περάσω από την αρχή τη φιλοσοφία που έχουν και στην Αθήνα. Πράγμα που δεν είναι εύκολο. Ειδικά σε μια πόλη της επαρχίας, η οποία δεν το έχει ξαναδεί αυτό. Υπήρχε ένα πρωτάθλημα που κάνανε, αλλά καμία σχέση με το μπασκετάκι. Ναι, η πρώτη χρονιά ήταν λίγο ζόρι, ώστε να τους κάνω να καταλάβουν ακριβώς τι είναι το μπασκετάκι και πώς δουλεύει αυτό το μπασκετάκι. Νομίζω μέχρι ενός σημείου το κατάφερα. Από εκεί και πέρα είναι... Και τι χαρακτήρα συναντάς? Άλλοι πιο δύσκολοι, άλλοι πιο εύκολοι, άλλοι καταλαβαίνουν, άλλοι δεν καταλαβαίνουν τόσο εύκολα. Αλλά νομίζω πλέον έχει μπει σε μια ροή όπως της Αθήνας. Δηλαδή να έχουν καταλάβει ότι τι είναι αυτό, πώς δουλεύει αυτό, τι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε και όλα αυτά. Εγώ να πω, επειδή ασχολούμαι με τα στατιστικά της Πάτρας, ότι βλέπω ότι γενικά το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα βίντεο της Πάτρας έχουν τις περισσότερες προβολές, ίσως από όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Για ένα περίεργο λόγο,
από την πρώτη μέρα τα βίντεο είχαν πολλές προβολές. Ειδικά όταν ξεκινήσαμε και κάναμε τα live, έκανε κάτι 500, έκανε κάτι. Ναι. Ήταν αυτό, δηλαδή εγώ είχα παρατηρήσει. Κοίτα, από εκεί. Ο κόσμος της Πάτρας είναι αμυγός μπασκετικός, έτσι. Δηλαδή είναι μια πόλη 300.000 και οι 100.000 παίζουν μπάσκετ στις κατηγορίες τοπικές. Δηλαδή είναι πολύς ο κόσμος που ασχολείται με το άθλημα. Οπότε εν μέρει ήταν λογικό να γίνει κάτι. Από την άλλη, επειδή οι περισσότεροι παίζουν στις τοπικές κατηγορίες, ήταν δύσκολο να έρθουν στο μπασκετάκι. Και γι' αυτό το λόγο αφήσαμε κάποιο ποσοστό να είναι από τις κατηγορίες... Με δελτίο. Ακριβώς αυτό. Επειδή οι περισσότεροι παίζουν. Και βλέποντας το επίπεδο από το 18 που ξεκινήσαμε, το 18-19 μέχρι και τώρα, είναι καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή θα πω για μία ομάδα, τη Think Digital, που τα παιδιά δεν είχαν σχέση με τον μπάσκετ. Ένας ήταν ο Παναγιώτης Καπερώνης, ο οποίος είχε παίξει και στον Απόλλωνα και όλα αυτά, που τους πήρε, τους έστησε και αν δεις τώρα πώς παίζουν τα παιδιά, είναι απίστευτο η εξέλιξη που είχαν. Καλά, φυσικό είναι αυτό, όταν μπαίνεις σε μια ροή και σε μια, ας πούμε, καθημερινότητα. Ακριβώς αυτό. Αποκτάς, και όχι μόνο, δηλαδή και άλλα, μπορώ να φέρω και οι Falcons, οι παλιοί του Lakers, καμία σχέση με το πώς ξεκινήσανε με το τώρα. Γενικά το έχουν δει λίγο ακριβώς όπως το έχει δει η Αθήνα. Ωραία. Μάριε... Συνεχίζω στα ίδια μοτίβα μαζί σου. Πάμε πάλι σε σκέψεις, με βάζεις σε πολλές σκέψεις. Ποιον θα έβαζες προπονητή στον πάγκο της ομάδας σου, εάν για κάποιο λόγο εσύ τα παρατούσες, και ποιος παίκτης είναι ο διακαής σου πόθος να τον ντύσεις στα χρώματα της Beer Team? Ήρθε η ώρα να τα ακούσει βασικά αυτός ο παίκτης. Τα έχω ξαναπεί πολλές φορές για τον παίκτη προσωπικά. Προπονητή. Δεν είμαι πολύ υπέρ του προπονητή. Θες να μας πεις τον παίκτη, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει ποιον είναι. Όχι, θα τον πω. Κάτσε να κρατήσουμε αγωνία, να κάνουμε content. Περίμενε. Ωραία. Αυτό ακριβώς. Το χτίζεις που λέμε και στο χωριό μου. Προπονητή δεν πίστευα ποτέ ότι θα χρειάζεται στην ομάδα, γιατί εντάξει είναι και μια κατηγορία η οποία δεν θέλει πολύ υδρότα τακτικής και τέτοια. Οπότε δεν θα ήθελα. Δηλαδή θέλω ένα περισσότερο συντονιστή. Ωραία, ωραία. Ποιον θα έβαζες? Σίγουρα θα ήθελα κάποιον από την ομάδα να μένει πίσω, κάποιος από την ομάδα. Δεν θα ήθελα να βάλω κάποιον άκυρο. Okay. Όχι, θα ήθελα έναν ο οποίος έχει δρώσει τη φανέλα, την έχει ματώσει. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε κάποιο ικανό για αυτό πλέον. Γιατί κανείς δεν θέλει να πάρει διευθύνη. Οπότε έχω πάρει εγώ την ευθύνη αυτήν. Δεν θα ήθελα να βάλω κανέναν προπονητή ξέμπαρκο. Στρατιώτης Αντώνιο Μαυράκησε. Δηλαδή, επειδή... Σε όλα γλυκαιριά. Πραγματικά. Fight club το beer team. Δεν μπαίνεις εύκολα μέσα. Ξαναστρέφομαι και με προπονητές, δηλαδή που το συζητάμε, αυτό γι' αυτό λέω, όχι παιδιά, δεν είμαστε. Εμείς είμαστε μια αυτόνομη ομάδα που έχει ένα συντονιστή και έχει, δεν ξέρω αν έχουμε καταφέρει κάτι. Έχουμε καταφέρει να μην έχουμε διαλυθεί. Ωραία. Στα 7 χρόνια, έτσι. Πες μας τον παίκτη. Ο παίκτης, ο ένας και μοναδικός που θα ήθελα. Θα βάλουμε και τύμπαν από πίσω να παίζουμε. Όχι, φτάνει. Ο ένας και μοναδικός, η λατρεία μου, είναι ο Ανδρέας Θεόδωρο. Ωραία. Ο μοναδικός που θα ήθελα, που το λέω και το ξαναλέω. Έλα ρε. Και με κοροϊδεύει συνέχεια, γιατί λέει τι να παίξω ρε, τι να παίξω. Αλλά είναι όσες φορές και να μου πει τι να παίξω, τόσο πιο πολύ με ενθουσιάζει. Σκαψούρευε. Καταλαβες. Σκαψούρευε. Αυτό, ναι. Να μας πει ο Τάκης πώς έχει ταιριάξει η εσωστρέφεια που έχει σαν χαρακτήρας με το αντικείμενό του που έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο. Ή τελικά είναι και η διαφυγή αυτή, η αναζήτηση που θες να κάνει έτσι λίγο να... Εσωστρέφεια... Είσαι πιο κλειστός, ρε παιδί μου, δεν είσαι αυτό που λέμε ο εξωστρέφης σε... Εντάξει, okay. Είναι σε κάποια θέματα ο καθένας είναι εσωστρέφης, σε κάποια άλλα δεν είναι εσωστρέφης, είναι το ακριβώς ανάποδο. Και από τη στιγμή που είναι δουλειά, θέλοντας και μη, πρέπει να συναστραφείς με κόσμο. Οπότε... Σε δυσκολεύει αυτό? Πλέον όχι, πλέον το έχω συνηθίσει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που θα πω ότι, ξέρεις κάτι, δεν το κάνω επειδή πρέπει να συναστραφώ με κόσμο. Okay. Σου λέω, έχει να κάνει καθαρά και με το τι ανθρώπους έχεις να κάνεις. Δηλαδή, κάτω στην Πάτρα δυσκολεύτηκα λίγο, γιατί δεν ήξερα, καταλαβαίνεις. Και ζορίστηκα στο να
να αρχίσω να καταλαβαίνω τους άλλους, ώστε να τους κάνω να έρθουν προς τα μένα. Εδώ πέρα στην Αθήνα λίγο πολύ τους ξέρω τους περισσότερους και από παλιά. Και όσους δεν ξέρεις τους έμαθες. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι νομίζω τόσο μεγάλο θέμα αυτό. Τουλάχιστον σε μένα, έτσι. Άρα ένιωσες, ένιωθες πιο ασφαλής όταν ήσουν εντός έδρας στην Αθήνα. Με νομίζω, όταν πήγες εκτός έδρας, να το πω λίγο κουμπακαλίστηκα. Νομίζω είναι λογικό αυτό, δηλαδή όταν πας σε μια πόλη που δεν ξέρεις κανένα και ξαφνικά φλουπ, σκάς εκεί. Ναι, ναι. Ότι ήρθα εδώ και πρέπει να κάνω ένα πράγμα το οποίο πρέπει να έρθετε εσείς όλοι εδώ και όχι να πρέπει εγώ να έρθω σε εσάς. Αυτό ακριβώς. Εκεί πέρα είναι, έπρεπε να το διαχειριστώ από το μηδέν, δηλαδή να αρχίσω να χτίζω κάτι ώστε να, στο τέλος να τους φέρω λίγο προς τα μένα. Και αυτό έχει στη συνέπεια να έχω αρκετές κόντρες στην αρχή. Λογικό είναι, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν πας σε κάποιον και του πεις, ξέρεις κάτι, δεν θα το κάνεις όπως θες εσύ, θα το κάνω όπως θέλω εγώ. Θα στραβώσει αυτός. Κι αν και ο χαρακτήρας του είναι λίγο περίεργος, θα πρέπει να βρεις τρόπους να τον φέρεις προς τα σένα διαφορετικά. Οπότε εκεί πέρα, ναι, έπρεπε λίγο να το δουλέψω παραπάνω. Οπότε όλα καλά. Στο αγαπημένο μου παιχνίδι. Ωραία, πάμε πάλι. Πάμε. Ποιον θα έβαζες να σε σκοτώσει από το μπασκετάκι? Θέλω να μου πεις μια ομάδα που όταν τη βλέπεις ανοίγει η καρδιά σου. Θα σ' αρέσει πάρα πολύ να τη παίζεις. Όπως και να ακούγεται αυτό. Εννοώ είτε στατιστικά είτε μπορεί και σαν παίκτη. Ξέρεις κάτι παραπάνω. Και θέλω και μια ομάδα την οποία όταν τη βλέπεις λες πω, δύσκολη νύχτα πάλι, τι θα τραβήξουμε. Εδώ σε θέλω. Α, πάλι σε μένα είναι τα κίτρινα και τα κουτσομπολιά. Εννοείται, ο Τάκης ήρθε να μας μιλήσει για τη δουλειά του άνθρωπος. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ ήθελες... εδώ πέρα ήρθε να μας πεις εδώ να καλαμπουρίσουμε. Ήθελες ένα σοβαρό και έναν κλόν. Εσύ ήρθες για να σε εκθέσουμε. Ωχ, Παναγία μου, πάμε πάλι στη σκέψη. Περίμενε. Την ομάδα που δεν θέλω να βλέπω, πώς το εννοείς? Ότι με εκνευρίζουν, ότι δεν μ' αρέσει το μπάσκετ. Ότι θα έχει, μπορεί να έχει πολύ γκρίνια, μπορεί να έχει ένταση. Τραβήξει πολύ το παιχνίδι. Να πάει παράταση, ας πούμε, μια ομάδα. Ό,τι εσένα σου δημιουργεί ένσταση απέναντι. Έβαλε την assist, έβαλε το rebound. Έβαλες καλά, αυτά είναι πράγματα. Ωραία. Όχι, λέω. Πράγματα σημειώνουμε. Θα χρειαστούμε πολλές σελίδες. Δεν αφήνουν σφύριγμα σχολίαστο. Αυτό, ένα. Έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, τι άλλο να σου πούμε. Στα πόδια σου τα αφήσαμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα καλά. Μια ομάδα που χαίρομαι που την έχω στο πρόγραμμα, γιατί είναι και καλά παιδιά και παίζουν ωραία, ας πούμε. Είναι οι Αμφιδέξοι που παίζουν και πολύ πάνω στην αρένα. Τα παιδιά, τι να πω, παίζουν με ένα τρομερά δικό τους τρόπο. Αποδίδει και δεν βγάζουν και μιλιά, έτσι. Που είναι πολύ βασικό για μας που είμαστε στο τραπέζι και τα ακούμε όλα. Τώρα, ομάδες υπάρχουν πολλές, ας πούμε, αρκετές, πολλές. Γιατί γελάς εγώ τώρα? Περιμένω να δω τι θα πεις. Υπάρχουν πολλές που, εντάξει, ίσως είναι λίγο πιο γκρινιάρδες παραπάνω. Τώρα είμαι πάλι μέσα σε πολύ μεγάλη σκέψη, ποιους να σκεφτώ. Έναν θα πεις. Έναν. Ένα. Μία ομάδα. Ναι. Θα πω... Δεν έχει να κάνει με το αν του συμπάθεις. Μπορεί να είναι τα καλύτερα παιδιά ανεξάρτητα από αυτό. Οπότε ναι. Πες το αβίαστα. Μην είναι παιδί μου, παράδειγμα, εγώ τα Σεπόλια Σάρξ τα λατρεύω. Ναι. Αλλά μέσα στο παιχνίδι δεν αντέχω, ρε παιδί μου, έτσι όπως κάνουν. Πουλισάνε, πάνε πάνω κάτω, ζουν, γκρινιάζουν τι μεταξύ τους, αντιπάλους. Αλλά θα έκανα παρέα με τα Σεπόλια Σάρξ. Χαλαρά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ καλά παιδιά. Ναι, οπότε. Βάσει αυτού. Έτσι όπως το λες. Ναι. Μου έρχεται στο μυαλό, τα Τσουβάλια. Αλλά γιατί το λέω? Το Σταύρο. Ενώ με το Σταύρο έχουμε εξαιρετική σχέση με όλα τα παιδιά. Κάποιες φορές, πλέον φέτος είναι πιο χαλαρή. Αλλά αυτό που με εκνευρίζει πιο πολύ απ' όλα είναι αυτός ο Καλατζής που κάνει 4,5 ώρες μπάνιο. Ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος να είναι καλά, είναι 2 μέτρα. Δεν ξέρω τι πλένει 4,5 ώρες. Ναι. Καθόμαστε και περιμένουμε έξω από το γήπεδο ή μέσα να τελειώσει ο Καλατζής στο μπάνιο. Ωραία. Με το που μπαίνει μέσα λέω όχ πάλι. Όχ πάλι. Πολύ ωραία. Η καλύτερη ερώτηση είναι και η τελευταία στον Τάκη. Να μας πεις τα μεγαλύτερα ψώνια.
είτε team, είτε διαιτητής, είτε δεν ξέρω και εγώ τι ομάδες, της διοργάνωσης. Ομάδες, είτε παίκτες. Θα μπορούσες βέβαια να πεις team, αυτός, διαιτητής, αυτός, κοίτα, ομάδες, το μεγαλύτερο ψώνιο ever, ναι. Νομίζω όλοι ξέρουν για ποιον μιλάμε, είναι Βαγγέλης Λιβαδίτης. Δεν εντάξει, υπάρχει το. Το έχεις χτίσει, το έχεις δώσει το κάθε δικαίωμα, έτσι, να το λέμε. Να το λέμε. Κοίτα, δεν θέλει και πολύ ο Βαγγέλης. Απλά λέω ότι έριξες, ήταν ο σπόρος και εσύ τον πότισες. Ήταν μια φωτογραφία που είχε ανέβει και τη γούσταρε πολύ και από εκείνη τη στιγμή και μετά λαμπάδιασε. Μιλάμε. Ωραία. Από τα παιδιά που δουλεύουν στις γραμματείες, στις κάμερες. Κάμερα. Όχι, δεν θέλω να πω κάθε επόμενο. Αυτός που γουστάρει πολύ τη φωτογραφία, αλλά δεν το λέει. Αλλά με το που γυρίσω λίγο την κάμερα πάνω του, αμέσως παίρνει πόζα, είναι ο Στέφανος. Ωραία. Που δεν του φαίνεται καν, αλλά όποτε κάνουμε μαζί παιχνίδι, ρίχνω πολύ γέλιο. Να ξέρεις, πίστευα θα πεις η κουλιαμπή ή σαβούρι. Ήμουν ανάμεσα στους δύο, πίστευα ότι όχι, θα πεις. Όχι, ο σαβούρις, ξέρεις τώρα, ο Λευτεράκος είναι low profile. Ναι, αλλά του αρέσει. Ναι, όχι, του αρέσει. Αυτό εννοώ. Με αυτή την έννοια το λέω ότι και αυτό είναι το ίδιο πράγμα, αλλά με το που γίνει. Αλλά μια το, καλή γέλιο λήψη, το γέλιο με τον Στέφανο είναι: με βλέπει το τραβάω, φοράει τα γυαλιά. Μου λέει: άλλη μία χωρίς τα γυαλιά. Ωραία, πες μας μια ομάδα. Ομάδα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη που. Όχι, δεν υπάρχει. Χωρίς πλάκα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα. Παίκτη. Εντάξει, νομίζω είναι ο Γκουρνέλος. Ρουτς. Ρουτς, ειδικά μετά τη μεταγραφή του Σελενιόρος. Ξανάνιωσε. Ναι, πήρε λίγο τα πάνω του. Και είναι που θα έρθει, θα τελειώσει. Ειδικά στον Κολονό θα κάθουμε εκεί πέρα στο γραφιάκι. Εκεί πέρα θα έρθει και θα μου πει, πιστεύω με πήρες μια καλή φωτογραφία. Αλλά όλοι λίγο πολύ ξέρεις, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη ομάδα, κάποιοι παίκτες που λίγο πολύ θα έρθουν και θα με ρωτήσουν μεταξύ σοβαρού και αστείου αν έχει βγει καμία καλή. Ωραία. Τελειώνουμε, Μάριε. Τελευταία ερώτηση, το υπόσχομαι. Στο υπόσχομαι. Θέλω να μου πεις έναν αντίπαλο που σε έχει κάνει γιογιό μέσα στα χρόνια. Σε έχει παίξει άμυνα, ρε παιδί μου, και σε έχει βγάλει, γιατί είσαι και σουτέρ, όπως μας λέει. Κανένας. Και έναν παίκτη τον οποίο τον έχεις αφοπλίσει εσύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, αλλά πάμε. Πες μας το ένα και το άλλο. Είναι καλά, λέει. Καταρχάς δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να μαρκάρει. Ναι, κανένας. Σε αφήνουν όλοι ελεύθερο, συμφωνούμε σε αυτό. Όλοι ελεύθερο να σουτάρω. Γιατί ξέρουν ότι θα τους κάνουν τα στατιστικά την επόμενη μέρα. Γιατί είσαι ο παίκτης που του λένε άστον αυτόν, άστον αυτόν. Γιατί δεν μιλάς, Αντώνη? Περιμένω να μου πει τι θα πει, πού το πάει. Όχι, εντάξει, τώρα να μου έρχεται ένας παίκτης που να με μάρκαρε, τώρα δεν δίνω πολύ βάση σε αυτά. Εσύ που να έχεις μαρκάρει. Εγώ, κοίτα, πλέον επειδή λόγω και σωματότυπου μπορώ να προσφέρω συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη, δεν έχει υπάρξει παίκτης δηλαδή που να σε έχει κάνει ξεφτύλα τελείως? Εσύ παίζουμε στην development δηλαδή. Πού δεν θα σε βάλουμε να παίξεις δηλαδή, όχι, να σε ξεφτυλίσουμε? Εννοώ ότι δεν είναι ότι... Στην Ευρωλίγκα, μας τελάνε. Ότι το 80... Το 80% των ομάδων της development παίζουν ζώνη. Άρα δεν είναι κάποιος που θα με κάνει γιογιό. Ναι. Θα με αφήνω στο άρο, θα στέλνω την μπάλα στο δοκάρι και τέλος. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή. Δεν μου έρχεται κιόλας, δηλαδή μπορεί να υπάρχει. Α, μία φορά. Συγγνώμη, Golden Boys σε παίξανε ζώνη μου, ωραία. Δεν θυμάμαι, ας πούμε. Ωραία. Για πες. Θυμάμαι, είχαμε παίξει αντίπαλοι με το Μαγκανιάρι. Και μου είχε κολλήσει, μου κολλούσε κούτελο. Εγώ πήγαινα να πάθω να κουμπίσω. Έχει μεγάλο κούτελο. Ναι, ναι, ναι. Και μου κολλούσε και μου λέει: έλα ρε, παίρνα. Παίρνα ρε. Και κάτι και λέω: Κώστα, πας καλά, του λέω. Άσε με ήσυχο, του λέω. Δεν ήρθανε λίγο έτσι αδρός που κάνω πάνω κάτω. Ωραία, βγήκε η είδηση λοιπόν, Αντώνη. Τον έχει κάνει γιογιό, Μαγκανιάρης. Και μου κολλούσε, μου λέει: έλα, πάμε. Και το κοιτούσε. Σα το κουβα μετά. Μα εντάξει, παίξαμε ένα κύπελο, παίζε τότε στο Βαζδέκι. Άρα φαντάζομαι την διαλογική παίζει και η ομάδα σου ζώνη. Και δεν, ναι, κάποιες φορές. Έτσι, μπράβο. Οπότε δεν έχει να μας πεις ένα τύπο που έχεις μαρκάρει. Στο man to man προσπαθώ να πάρω ένα λίγο καλό επιθετικά ώστε να κουραστώ αμυντικά, γιατί έτσι αλλιώς μπροστά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ωραία. Οπότε αυτό, ναι. Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε, ναι. Πολύ ωραία. Είχαμε το Ντάκι και τον Κλόουν. Το Ντάκι και το Μάριο εννοούσα. Ναι, αφού με έκανε να φαίνομαι σαν κλόουν σήμερα. Δηλαδή ήρθα εδώ
Είναι και αποκριές τώρα, έρχονται. Εντάξει, δεν είναι. Θα ντυθώ κλουν. Λοιπόν, Αντώνη, έχουμε playoff. Τώρα, παιδιά, την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στα αγωνιστικά αμιγώς. Τελείωσε η περιήγησή μας της διοργάνωσης στα ενδότερα και θα μπούμε σε αγωνιστικό ρυθμό. Εδώ με την αρχηγό. Δεν θα σας πούμε ποια κατηγορία θα ξεκινήσουμε. Έτσι, θα το αφήσουμε να εωρείτε. Σαν έκπληξη. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Τάκη Αντωνάκη και τον Μάριο Μαυράκη που μας κάνανε την νίκη. Πάρα πολύ, παιδιά. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ναι, πραγματικά. Τιμή μας που ήρθαμε και μας πήραν συνέντευξη δύο διακεκριμένοι podcasters. Φτάνει. Να μην μιλήσω για τις εγκαταστάσεις στην Ελβετία. Στα στούντιο του Μπασκετάκη. Λοιπόν, πολλά φιλιά με πολύ μπάσκετ. Γεια χαρά σε όλους, παιδιά.